ξέρετε κι εσείς. Ανεβαίνουμε τα καρούλια τώρα. Στο ασκητήριο του πατρός Στεφάνου, του Σέρβου, αυτός ο οποίος εδώ ασκητεύει, όπως θα δείτε το ασκητήριό του, ο οποίος αυτός μιλάει με τα πουλάκια, θα δείτε αν θα τα καλέσει τα πουλάκια που τα ταΐζει καθημερινώς, θα τα πάρουμε και αυτά να τα δείτε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, ανεβαίνουμε τώρα. Έχει κι άλλους. Ευλογείτε. Ευλογείτε. Ο Παπαστεφάν εδώ έχει. Ευλογείτε. Τα άγρια περιστεράκια αυτά τα έχει μερώσει ο Παπαστεφάν και έρχονται καθημερινώς και τρώνε εδώ. Τα δίνει ψωμάκι, αγοράζει ψωμάκι και τα δίνει και τρώνε καθημερινώς. Και αυτά είναι λίγα που έρχονται καθημερινώς. Έρχονται 10, 15, 20, 50. Α, έρχονται πολλού δηλαδή. Έρχονται από όλη την περιφέρεια και έρχονται εκτός τα περιστεράκια, έρχονται και μικρά πουλάκια. Έρχονται και τρώνε τα κάνει σύνθημα, τα έχει τράπεζα καθημερινώς. Και τρώνε εδώ πέρα. Και φεύγουν, έρχονται άλλα, πίνουν νερά και στην λικάνη μέσα που τα έχει. Και παίρνουν τις μέρες εδώ πέρα κοντά στον ασκητή, τον πάτερ Στέφανο. Ναι. Τώρα θα πάμε στο εκκλησάκι του. Το κλικό θα είναι όνομα, κύριε. Γιώργος. Ωραίες Γιώργη, δεν έχω φωτογραφία. Εσείς έχετε φορεί. Πήρε μπρε δικό με φορεί το Αινίλο, αλλά χάλασε μίσο δύο τρία. Το πήρουν, εδώ ήταν πολύ ωραία, αλλά πολύ μικρό. Πολύ μικρό δεν μπορεί να κάνει πώς είναι από μακριά. Έλα έπες. Μου να πάει στο σταυρό, ναι. Να πάει μέσα. Συ προχώρα, κάνε μιλά. Συ πάει μέσα. Ναι. Έχει. Είναι καλό. Πάρει από εδώ. Να πάρεις εδώ. Το πήρα. Από μακριά, από μακριά. Άρησα. Αλλά πού να βλέπουμε μετά αυτό. Εδώ τώρα να ψάρεις ένα τροπάριο σερβικά να ψάλει. Μπρε, δεν μπορώ. Λίγο, να ψάλει. Λίγο, να ψάλει. Ό,τι μπορείς. Ό,τι μπορείς, λίγο. Είπατε. Α, το. Βασιλέ Φουράνιε. Α, ναι. Ναι. Βασιλέ Φουράνιε.
και ζωής χορήγος ερθέ και σκήνος ον ενήμην και καθαρίσον ημάς από πάσης χιλίδος και σώσον αγάθε τας ψυχάς ημών. Περιμένετε λίγο, βλέπεις, έβαλε τρία, εδώ έβαλε ίσιο, τώρα γύρισε από άγια τριάντα, έβαλε αυτό. Υγείες. Τώρα γύρισε εδώ. Προσκυνά Αγία Τριάδα του Λουλουδάκη. Ναι, ναι. Αυτό γύρισε που είδα, Αγία Τριάδα γύρισε μόναχο τώρα. Έχει. Τώρα λέει, πάει εδώ. Βλέπει και τριάδα. Άρα εδώ, εξαιρετικά. Εδώ σε έβαλα να γίνει τρία. Αυτό τώρα βλέπω, μόναχο γύρισε. Είναι θάμα. Εδώ αυτό το κλεισάκι είναι το Αγίου Σάβα. Εδώ δεν γύρισε, αυτό γύρισε. Το, που εορτάζει η Αγία Τριάδα εκεί πέρα. Ναι, 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 εδώ ο Παπαστέφανος κάνει κάθε μέρα λειτουργία και ακολουθίες και προσεύχει για όλο τον κόσμο και γράφει τα βιβλία αυτά τα οποία κυκλοφορούν έξω. Ναι, το τέλος του κόσμου και το μεγάλο θαύμα. Πώς λέγεται το άλλο το βιβλίο? Σύγχρονο θαύμα. Ένα σύγχρονο θαύμα. Τώρα τυπώνει άλλο, γράψει άλλο, αλλά δεν εδώ, είναι. Εδώ τα έγραψε και θα γράψει και άλλα βιβλία ο Παπαστέφανος με πολύ αγάπη, πολύ άσκηση και προσεύχει για όλο τον κόσμο. Να πάει η μπαστούνι. Λοιπόν. Ξέρεις το μπαστούνι από Τυπικάνης, από Καρέας. Από Τυπικάριο. Έλα εδώ. Κανείς. Μα μία κάση με εδώ. Έλα εδώ. Εγώ από εδώ. Κάση τι λίγο εδώ. Πολύ ωραία. Δεν έχω να ποτίζω. Παίρνεις. Παίρνει. Λίγο πάρει μια. Δεν θα πείτε τίποτα. Α? Για τι περίμενε. Πολύ έχει κόσμο. Εδώ βρισκόμεθα μπροστά στην πόρτα του ασκητηρίου του Παπαστεφάνου. Βλέπετε καλλιεργεί λουλουδάκι μέσα στην έρημο, τα ποτίζει με λίγο νεράκι και με λίγα δάκρυα και είναι σαν ένας επίγειος παράδεισος, όπως το βλέπετε. Εδώ έχει φράουλα. Και από λίγα φράουλα έχει. Είναι έρημος εδώ πέρα. Πάλι, και πάντα δηλαδή όποιος έρχεται εδώ πέρα το φιλοξενάει. Και με αγάπη και με λόγια καλά και με λίγο ψωμάκι που έχει παξιμαδάκι ξηρό. Ναι. Λοιπόν, τώρα ήρθε και εμάς μας υποδέχθηκε εδώ πέρα και μας έδειξε όλα τα αξιοθέατα που έχει των Καρουλίων. Τώρα θα μας συνοδέψει, θα πάμε και στο απόκρυπνο Καρούλι εκεί να δούμε εκεί που έζησαν οι ασκητές και ο Παπαστέφανος που τους πρόλαβε πολλούς μέσα που έζησε με αυτούς τους ασκητάς θα μας συνοδεύσει μέχρι μέσα τα καρούλια εκεί τις απόκριμες σκάλες που είναι με αλυσίδες, με σκηνιά που κατεβαίνουν οι πατέρες που κατέβαιναν και τώρα πάνε οι προσκυνητές και μερικοί άλλοι πατέρες κατεβαίνουν. Ωραία, έψαλα τώρα. Γέρασο, βρε, 72. Δάκρυ, στα γκρέμνα που είναι. Εκεί κάθεσες εκεί πέρα. Ναι. Πριν από το εκείνο. Μέσα είναι το απόκρυπνο καρούλι. Εδώ που βλέπετε σπιτάκια, όλα αυτά κατοικούνταν παλαιότερα. Όλοι ήταν οι ασκητές εκεί πάνω. Ζούσαν με μόνο λίγο παξιμάδι. Ναι, πολύ δύσκολο. Τίποτε άλλο. Πολύ δύσκολο. Τώρα μπορούμε να πάμε από εκεί, Παπαστέφανε, από τον δρόμο να περάσουμε. Δύσκολο, τα βάθη να μην πέσει. Ε? Τα βάθη να μην πέσει, καλυσμένο. Μόνο από σπίτι σου επάνω, από εκείνο που περνούει. Από εκεί, από εδώ δεν μπορεί να πάει. Από εδώ, η σκάλα, σκάλα. Α, σκάλα, δεν μπορεί να κατέβει, πού σκάλα. Μπορεί να πέσει από βάθο, μπρε. Από πού, όχι, να πάει από σπίτι πάνω. Από σπίτι, Είναι, δεν πέσει εκείνο. Το χωρίσει αυτό. Ναι, το αγαπάει από εδώ, μπρε, να κάνει, να πάρει φωτογραφία εδώ, αλλά εδώ από εδώ να κάνει, το ίδιο φαίνεται, από εδώ, το ίδιο. Ξέρεις που θέλω να πάμε. Α. Κοίταξε εδώ πέρα, για μην πες Χρήστο. Μακριά είμαστε. Χρήστο. Να μην πάει κονούπιος. Α, εδώ έκανε...
Πάρε, πάρε λίγο, λίγο την ανοίγα. Πάρε εδώ. Ύστερα, έχω ένα καινούριο σπίτι, δεν είναι έφημα ακόμη. Καινούριο σπίτι, και θα κοιμάσαι. Εκείνο, λίγο καινούριο σπίτι, πολύ ωραία εκείνο, αλλά για χειμώνα. Δεν μου λες, εσύ δεν μπορεί να φωνάξεις πουλάκια να έρθει να δώσει χέρι. Α, πού τα πουλάκια. Να φάει. Α, τα πουλάκια που είναι. Την φώναζω τώρα, πέταξω, πήρε γάτα από 10. Έχουν έξοδο. Σκότωσε γάτα. Σκότωσε, έφαγε γάτα. Έφαγε, τι να κάνει τώρα, δεν έχω. Τώρα εσύ φώναζε. Ήρθε πρωί ένα μόνος. Πρωί ήρθε ένα, οπότε κάστημο. Πέρασε, ήθελε τι πίσω σήμερα εδώ. Εδώ. Σήμερα. Μόνο περιστέρι έρχεται. Μόνο περιστέρι, έχω άγριο. Άγριο περιστέρι. Καλά. Βάλε ένα άγριο. Έχω μόνο τώρα ένα αέρα. Βάλε εδώ. Εδώ. Μόνο στο άγριο περιστέρι. Α. Τα περιστέρια. Είναι άγρια. Άγρια είναι. Άγρια δεν. Φώναξε. Έχει περίπου 40. 40 όλα αυτά τρώνε. Τρώνε δυο ψωμιά την ημέρα λέει. Δεν φεύγει. Έχω εγώ πάει, πήρω δύο. Αφού γίνατε φίλοι. Λοιπόν, άντε πάμε Γιώργο. Ναι. Εδώ στη γεύση αγαπώ να βλέπει. Πώς έκανε πριν η Ελλάδα, πολύ είναι ωραία. Αν είχα πολύ βροχή, έγινε πολύ λούδια. Νομίζω σπεράδι. Τώρα δεν έχει βροχή όμως. Δεν έχω, τι να κάνω. Εγώ δεν ζητάω βροχή, εγώ δεν έχω ανάγκη. Εγώ έχω να πίνει, έχω. Ωραία να πίνει. Ναι. Τώρα είναι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Είναι από Σερβία, ε? Όχι. Πού τι. Είναι από Ελλάδα. Είναι από Ελλάδα. Δεν είναι, άνθρωποι. Τώρα μπορεί μετά αύριο θα έρθει η Κυριακό να πάει μόνο να βλέπω και να βλέπει μου βίντεο. Καλά. Να βλέπω βίντεο. Έχω εδώ εκκλησία από Σερβία. Εδώ. Εκκλησία. Πάει από πέρα. Καλά. Εκκλησία από Μπελγράδιον. Φαίνεται, α. Ναι. Εδώ Σαλονίκη. Κύριο και Μεθόδια. Κύριο και Μεθόδια. Εδώ έχω λουλούδια ακόμη. Φαίνεται λίγο λουλούδια. Αντώ τώρα η Πάσχα, δεν έχει τώρα λούδια. Δεν έχει λούδια. Μόνο το Πάσχα, ε. Άντε Γιώργο, ναι. Φωνή, πέντε. Εδώ είναι τώρα το... η υποδοχή του πατρός Στεφάνου που υποδέχεται τους ξένους, τους αδερφούς που έρχονται να τον δουν. Και μέσα είναι το δωμάτιό του που κοιμάται. Και εδώ φιλοξενεί. Πότε έρχεσαι, Κυριακό, εδώ κοιμητάς. Να ακούει, να βλέπει μετά, εδώ κοιμηθείς, μέσα. Α, εκεί είναι η κρεβατοκάμαρα. Πού να πάει μέσα εδώ, εδώ πέρα. Εδώ κοιμηθείς, το γράφει, εδώ έχω εικόνε, έχω ωραία εικόνε και έχω βλέπω τι ωραία κονογγία. Αλλά δεν έχει φως. Παίρνει. Α, παίρνει. Βλέπεις τι ωραία. Εδώ δεν είναι ίσιο, δεν είναι καλό. Σπιτάκι, σε αυτό το σπιτάκι εδώ πέρα το ασκητήριο, καθόταν ένας Ρώσος, Άγιος ασκητής, ονόματι Νίλος. Κάθε μερενός προσευχόταν εδώ πέρα, και είχε ανοίξει τον τάφο του και όταν ήταν καλές ημέρες πήγε και κοιμόταν εκεί στον τάφο του και καθημερώς έκλαιγε και έλεγε «Ο τάφος αυτός με περιμένει μια μέρα, ό,τι θα είναι δεν το ξέρω και πρέπει να είμαι προετοιμασμένος να παραδώσω το σώμα μέσα στον τάφο και η ψυχή μου να ανέβει στον ουρανό». Και καθημερώς έμπαινε μέσα στον τάφο και έκλαιγε και έργε «Θεέ μου, συγχώρησε με σαν άνθρωπο, σαν έπτυσα. Και εγώ συγχωρώ τους πάντας». Τους πάντας. Κοιμήθηκε σε βαθύ γύρω σε 95 χρονών με τέλεια Αγίου. Προείδε το θάνατό του, την κοίμησή του θέλω να πω, και ακόμα εδώ που ζούσε με τα πουλάκια, τον έκλαψαν και τα πουλάκια. Και πήγε στον προορισμό του. Τώρα το σχετήριο του είναι, όπως το βλέπετε, είναι έρημο. Δεν ξέρω αργότερα αν το πάρει κανένας άλλος ο σχετής και το αξιοποιήσει και καθίσει και αυτός και μνημονεύει και τον γέροντα Νίλο, τον ασκητή που του είχε κτίσει εκ θεμελίων. Αυτά Γιώργο και ανεβαίνουν προς τα πάνω, να δούμε και άλλα σχετήρια ασκητών. Εδώ δίπλα είναι ακουμένα. Εδώ καθόταν σε αυτό εδώ πέρα δίπλα μας, δεξιά μας, έλα προς τα πάνω. Κάποιος Νίλος και αυτός, και αυτός μεγάλος ασκητής, ο οποίος και αυτός φορέδωσε εδώ την ψυχή του στο ασκητήριο αυτό. Είχε πολύ αγάπη, εργαζόταν αμυσθή σε όλους τους πατέρες. Μόνο αυτό που έτρωγε την ημέρα, το ψωμάκι έπαιρνε, τίποτε άλλο. Και περνούσε τα χρόνια του με την προσευχή και με την άσκηση.
Και αυτός τελευταία παρέδωσε την Αγία του ψυχή στα χέρια του Θεού, προβλέποντας το θάνατο. Άδειο είναι δηλαδή. Ναι, τώρα είναι άδειο. Είμαστε στο Σκαμνάκι, Γιώργο. Βρισκόμεθα στο ησυχαστήριο, στο ερημητήριο του γέροντος Νικοδήμου, και αυτός Ρώσος ασκήτηψε εδώ πολλά χρόνια. Βρήκε το γεροντάτο εδώ πέρα, τον γυροκόμισε, τον έθεψε, και αυτός ήρθε η ώρα των 80 χρονών ετών, κοιμήθηκε στα χέρια μας. Εγώ κατέβηκα και τον εκείδεψα. Εκεί λέει, ενθάδε κείται ο δούρος του Θεού, Νικόδημος μοναχός. Λοιπόν, αυτός ήταν στρατηγός του τσαρικού στρατού. Εγκατέλειψε όλες τις δόξεις και ήρθε εδώ στα Καρούλια και προσυγκολήθη στο γέροντά του τον Δοσίθεο και τον ανέπαυσε, και ήρθε και αυτός η ώρα και κοιμήθηκε και αυτός. Ήταν ασθενής, κατέβαινε και τον περιποιούμαν και τελευταία με έδωσε την ευχή του, κοιμήθηκε στα χέρια μου. Τον σαβάνωσα, τον πήγαμε στην εκκλησία του, εδώ η εκκλησία του είναι η Αγία Τριάδα, όπου γιορτάζει σήμερα. Άλλοτε έκανε πανηγύρια με τους ασκητάς, έκανε αγρυπνή ολονύκτιο. Και τώρα το καλυβάκι του είναι και αυτό έρημο, δεν κατοικεί κανένα, η εκκλησία του είναι καλή καταστάση. Έρχονται κάπου πατέρες και λειτουργούν μέσα και τον μνημονεύω και αυτόν. Εδώ όπως βλέπετε τον τάφο, το απέριτος, μόνο ο σταυρός και το καντιλάκι, μέσα είναι το σώμα του, δεν ξέρω σε τι κατάσταση, μπορεί να είναι και αδιάφθορο, μπορεί να και να ευωδιάζει μέσα στον τάφο. Α, δεν βγήκε εγώ, ναι. Δεν βγήκε, είπε να μην το βγάλουμε. Αυτός θα έρθει στη Δευτέρα Παρουσία να παραλάβει με την ψυχή του το σώμα του, να γίνει ακέραιος και να κρυθεί ενώπιν του Χριστού στη Δευτέρα Παρουσία. Μη με βγάζετε από τον τάφο, εγώ θα έρθω να πάρω τα λείψανά μου και θα γίνω όπως πρώτα τέλειος άνθρωπος και θα κρυθώ ενώπιν του στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Εδώ έκανε πολλά χρόνια. Ασκήτεψε και βοήθησε πολύ κόσμο στον πνευματικό τομέα, διότι ήταν άγιος άνθρωπος. Λοιπόν, ήρθε η στράτο, όπως είπαμε, και κοιμήθηκε, έφυγε, εγκατέλειψε το καλυβάκι του στα χέρια μας. Εγώ, όπως είπα, πήρα μεγάλες υποθήκες από αυτόν. Μου είπε πολλά πράγματα τα οποία φυλάγω σαν κόρη του φθαρμού. Παιδί μου, λέει, να έχεις αγάπη, να περιποιείσαι τους ασθενείς, διότι στο πρόσωπο των ασθενών βοηθάς αυτόν τον Θεό, ευλαβείς αυτόν τον Θεό, αγαπάς αυτόν τον Θεό. Για αυτόν τον Θεό δεν το βλέπεις, τους ασθενείς τους βλέπεις. Ο ασθενής είναι στα χέρια του Θεού και βλέπει ο ασθενής στα χέρια των ανθρώπων και ζητάει μια βοήθεια ανθρωπίνη. Βλέπετε, και αυτοί οι ασκητές τελευταία που ήταν κατά μόνας, και αυτοί ζήτησαν την ανθρωπίνη βοήθεια και τελευταία παρέδωσαν την Αγία τους ψυχή ισχύρας Θεού. Αμήν. Το ασκητήριο με την εκκλησία υπό νόμο της Αγίας Τριάδος εδώ λειτουργούσε καθημερινώς ο πατήρ Νικόδημος. Τώρα τα άφησε, λειτουργείται στον Παράδεισο. Εμείς περνάμε και βλέπουμε και δοξολογούμε τον Θεό και βλέπουμε τον τάφο του και το μνημείο του, το οποίο μας ανεμένει και εμάς εντός του λίγο να μας δεχθεί. Κανείς δεν αποφεύγει τον θάνατο, όλοι μας τον αναμένουμε. Έργε να σας κοιτείς, εγώ τον θάνατο τον αναμένω ως ένα αγαπητό προσφύλι φίλο μου. Και λέω, πότε θα έρθει αυτός ο φίλος μου να τον δω, να τον αγκαλιάσω, να τον σπαστώ, δηλαδή τον θάνατο. Διότι έλεγε, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού, πότε να φύγω από αυτή τη ζωή, να βλέπω κατά πρόσωπον τον Θεό.
Αυτοί ήταν σίγουροι οι άνθρωποι με την άσκηση που είχαν. Εδώ, Γιώργο, όπως βλέπουμε, κάτω όπως βλέπουμε, αρχίζουμε το Μωράγιο που είναι η θάλασσα και συνεχώς είναι τα καρούλια, τα λεγόμενα φρικαλαία καρούλια. Εδώ που έζησαν ασκητέ και ζουν ακόμα σε αυτό το μέρη εδώ πέρα. Εδώ, όπως είπα, κάτω είναι το κυρίο της Αγίας Τριάδος, που ζούσε ο Πατρινικόδης, που είπα το ιστορικό. Εδώ παραπάνω αυτά τα πιζουλάκια που βλέπεις απάνω οι αμυγδαλές, ψηλά εδώ πέρα εκεί, είναι το πατρός Γαβρίλ που θα συνδηγηθώ εδώ πέρα πίσω μας, είναι το σπιτάκι του που έζησε οι Αρχάγγελοι, ψηλά είναι τα βράχια, τα γκρέμνα. Πίσω από αυτά τα γκρέμνα είναι το ησυχαστήριο του πατρός Εφραίμ, το αυτό που αυτός που ακούγεται, αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Πίσω μεριά είναι τα σχετήρια που είναι στις Αλικές και ψηλότερα είναι το Αγίου Βασιλείου. Όλα αυτά τα βουνά κατοικούνταν από ασκητάς παλαιότερα, διότι είναι γεμάτα από σπήλαια. Και τώρα πάμε εδώ πίσω να δεις τα καρούλια, τα απόκρημνα καρούλια.